Μην πέσεις! Έλα! Οδυσσέα! Πάλι πέσεις! Έχεις πάρα πολύ κακούς παθμούς και τώρα να έχεις τιμωρία και να διαβάσεις! Κατάλαβες! Έλα ρε Ραφόρη, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό! Τώρα είναι καλοκαίρι, πρέπει να ξεκουραζόμαστε! Για να ξεκουραστείς, πρέπει να μάθεις πάρα πολύ καλά! Αλλά εσύ πέσεις όλη μέρα έξω και εσύ τι παίζεις! Ρε Ραφόρη, μη μου το κάνεις αυτό, είμαι μικρός ρε φίλε, θέλω να παίζω! Όχι, πρώτο πρέπει να μάθεις καλά και μετά να παίζεις όσο θέλεις! Και τώρα να έχεις τιμωρία 24 ώρες! Να κάτσεις στο σπίτι! Έλα ρε Ραφόρη, είχα και κανονίσει να βγω βόλτα με τους φίλους μου! Βόλτα θα βγουν μόνο καλοί μαθητές! Εσύ να κάτσεις σπίτι! Σω, φτάνει! Ωρι φίλε, δεν είναι δίκαιο αυτό! Ωρι φίλε, τόσο άτυχος είμαι! Μου ήρθε μια ιδέα! Θα βγω κρύπα έξω χωρίς να με καταλάβει κανείς! Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω! Μάκες, θα κάνω πως θα πάω να πετάξω τα σκουπίδια ενώ θα βγω έξω και έτσι θα τους μπερδέψω! Έλα, έλα! Ασπίδα! Ασπίδα! Ω, προσοχή! Προσοχή, όχι! Α, δεν πειράζει! Ω, Οδυσσέα, τι κάνεις εκεί, πού πας? Τιμωρία δεν είσαι! Ε, Οδυσσέα! Ναι, ναι, Τιμών! Σε ρωτάω, πού πας, Καημενούλη, είσαι τιμωρία! Ναι, Τιμών, εγώ θα πετάξω σκουπίδια για να βοηθήσω στο σπίτι! Καλά κάνεις, αλλά ξέρεις, η τιμωρία σου δεν θα αλλάξει! Ναι, Τιμών, μην αναχώρεσαι, όλα καλά! Αυτός δεν ξέρει το σχέδιο μου! Α, τέλεια ελευθερία! Πού πας εσύ? Για πού το έβαλες? Δεν σου είπα, έχεις τιμωρία! Μα το μόνο που θέλω να κάνω είναι να πετάξω τα σκουπίδια επειδή μου λες πως δεν βοηθάω ποτέ! Να πετάξω εγώ, μία χωρίση. Πες μέσα στο σπίτι γρήγορα και κάνει μάθημα! Φτάνει! Εγώ μεγάλος, παιδιά. Δεν περνάει σε μένα αυτά τα πράγματα. Πω μάγκες, αυτό το σχέδιο ήταν αποτυχία! Τώρα πρέπει να σκεφτώ κάτι καλύτερο για να αποδράσω! Πρέπει να σκεφτώ κάποιον τρόπο για να ξεφύγω και να μην με ακούσει κανείς. Ίσως προσπαθήσω κάτι πιο εύκολο. Θα πάω κάτω και θα αποδράσω σιγά σιγά για να μην με ακούσει κανείς. Πρώτα όμως θα πάω να δω που είναι ο Ραφάρο και ο Τιμόν. Πάμε! Ο Τιμόν είναι εδώ πέρα. Ωραία. Πω να κυλιά. Μάλλον έφερε κάτι. Λάθος μου! Λάθος έφερε. Ω μάγκες, ο Ραφάρο πήγε τουαλέτα και τώρα είναι η ευκαιρία μου! Πού πας εσύ! Πού πας εσύ! Γιατί εγώ σε κρυμώ! Από το δεν ξέρεις τι μωρέ! Εγώ σε κρυμώ! Μην να βγαίνεις έξω! Έλα γρήγορα πάνω! Πάνω! Παιδιά, απαγορεύεται! Μην να κάνει τη μάθημα! Πρέπει να μάθετε πάρα πολύ καλά! Τότε μπορείτε να βγείτε έξω! Ζω! Ω παραβησί, τι έγινε, άκουσες την εγκλήμα κάτω! Άρε Τιμόν, εγώ προσπάθησα να το σκάσω, αλλά δεν μπόρεσα! Λουμπάκι, εγώ δεν το σκάσεις, δεν μπορείστε! Άντε ρε Λουμπάκι! Δεν είναι καθόλου αστείο! Ζωάρα! Για να δω κανένα βίντεο! Ω, το κανάλι του Οδυσσέα ανέβασε βίντεο και δεν το είδα! Γιατί! Είχα ξεχάσει να κάνω γραφή και να πατήσω καμπανάκι κουλάκι ρε φίλε! Και δεν μου ήρθε ποτέ η ειδοποίηση και ούτε μου βγήκε! Παιδιά, εσείς που βλέπετε τα βίντεο μας, πατήστε εγγραφή και καμπανάκι κουλάκι για να βλέπετε πρώτη-πρώτη! Και αφήστε μας σχόλια, εμείς θα βάζουμε καρδούλα! Όσοι είναι προντάξεις, παιδιά! Πάω να κάνω γραφή και να δω το βίντεο γρήγορα! Κοιτάξτε, πάω, πατάω το κουμπάκι εγγραφής, μετά πατάω εδώ πέρα και βάζω το καμπανάκι να έχω όλες τις ειδοποίησεις! Βλέπετε, παιδιά, είναι πολύ εύκολο! Κάντε όλη εγγραφή, παιδιά! Τώρα πάμε! Ωρε παιδιά, μακάρι να μπορούσα να ξεφύγω όπως στις ταινίες. Όπως στις ταινίες, ξέρω τι θα κάνω. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Θα πηδήξω σαν νίντζα από το μπαλκόνι όπως στις ταινίες. Θα αφήσω το κόμπο κάτω εδώ πέρα στο μπαλκόνι και με το υπόλοιπο σεντόνι θα κατέβω κάτω. Τι κάνεις εδώ, είσαι τρελός! Θα πέσεις κάτω, θα σπάς το κεφάλι σου! Όχι, Τιμόν, τα έχω σκεφτεί όλα, μην αγχώνεσαι! Πρώτο, Λουμπάκι, είσαι τιμωρία. Οπότε αυτό που κάνεις ήδη απογορεύεται. Δεύτερον, πρέπει να βάλεις εδώ πέρα στο κόμπο κέντρο βάρος για να κρατήσεις εσένα, κατάλαβες! Οπότε μπες μέσα και πάμε στο Ραφάριο. Τιμωρία, Λουμπάκι, μάθε λίγο φυσική. Αχ, κακομαθημένο! Τι νομίζεις, μπορείς να βγεις από ένα φάριο τόσο εύκολα, πόσο φορές θα σου πω, είσαι τιμωρία! Πήγαινε από εδώ τώρα! Παιδιά, και εσείς να ακούσετε οι γονείς και να πάρετε καλοί βαθμούς, εντάξει παιδιά! Γελάρμη μόνο να ξέρετε! Καλούς βαθμούς πρέπει να έχετε όλοι! Soon after. Stop!
Πού πας εσύ, δεν καταλαβαίνεις, ε! Πάω λίγο στην πισίνα να αράξω, επειδή η πισίνα είναι μέσα στο σπίτι. Δεν απογορεύεται. Καλά, καλά, πήγαινε. Αλλά μην ξεχνάς, έχεις τιμωρία και μετά. Βγάλε σμόκριμα! Ναι, ρε φάρο, μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα είναι. Παιδιά, έναν τρόπο που σκέφτηκα που σίγουρα θα πετύχει είναι αυτή η βάρκα. Θα βάλω μέσα μπαλόνια, μια πετσέτα και το καπέλο μου. Ωρα φάρο, θα νομίζεις πως αυτό θα είναι το σώμα μου, ενώ εγώ θα έχω φύγει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να το ετοιμάσουμε. Για αρχή, βάζουμε μπαλόνια. Βάζουμε το μπαλόνι, το τελευταίο, και τώρα θα βάλουμε την πετσέτα. Ωραία, και τώρα θα βάλουμε την πετσέτα. Οχοχο. Είναι μάγκης πάρα πολύ ρεαλιστικό. Φαίνεται λες και κάποιος κοιμάται κάτω από την πετσέτα. Και τώρα θα βάλουμε και το καπέλο μου. Βάζουμε τώρα το καπέλο και πάω να φύγω. Ε, Οδυσσέα, κοιμηθήκες στη βάρκα? Τι, δεν υπάρχει γραμμάτια στο σπίτι? Έλα, σήκω γρήγορα. Οδυσσέα, δεν με ακούς? Οδυσσέα, Οδυσσέα, ξύπνα, ξύπνα. Τι είναι αυτό? Οδυσσέα, οξυγένεσαι. Εκεί είναι, Οδυσσέα. Later. La 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 la. Τι φασαρία είναι αυτή, ποιος τραγουδάει? Ο Ραφάρο κάνει μπάνιο. Για να δω. Παιδιά, ο Ραφάρο κάνει μπάνιο. Αυτό σημαίνει πως δεν με προλάβει. Αλλά περίμενε, αφού έχει συναγερμό στην πόρτα. Ωραία φίλε, τι σκεφτόμουνα. Αλλά περίμενε, βλέπετε αυτό το παράθυρο ανοιχτό. Σωστά, το παράθυρο δεν έχει συναγερμό. Γι' αυτό είναι ευκαιρία μου να ξεφύγω. Παιδιά, τώρα θα σκαρφαλώσω από το παράθυρο, θα ξεφύγω και θα είμαι επιτέλους ελεύθερος. Ελευθερία! Επιτέλους ξέφυγα! Τώρα είμαι ελεύθερος! 5 hours later. Α, ζω, άρα γιατί είναι κρύο, παιδιά! Ω! Γιατί είναι παράθυρο ανοιχτό! Περίεργο, παιδιά! Δεν θυμάμαι όταν άφησε παράθυρο ανοιχτό! Έλα, να κλείσουμε! Οδυσσέας είναι εκεί έξω. Έλα να τον κάνω πράγμα. Να μάθει πάρα πολύ καλά. Να ξέρει ότι είμαι Ραφάριο. Να κλείσω όλα τα πόρτας και όλη η παράθυρα να μένει εκεί σήμερα. Έτσι. Έκλεισα. Πάμε εκεί. Κλείνω και εδώ. Οκ. Οδυσσέας να μάθει. Και εδώ κλειστά είναι. Σω. Τέλος. Οδυσσέα να μάθεις. Είναι κλειστά εδώ. Ούτε αυτή δεν ανοίγει. Αφού θυμάμαι, αυτή η πόρτα ήταν ανοιχτή. Τι έγινε τώρα μαζί της? What? Όχι, και αυτή είναι κλειστή. Α, τι σέσαι, εσύ είσαι. Αποφάφησες να γυρίσεις σπίτι? Ναι, Ραφάριο, δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Νύχτωσε και έκανε πάρα πολύ κρύο. Μπες μέσα, μπες μέσα. Και παιδιά, εσείς να κάνετε καλή βαθμούς, να ακούσετε γονείς και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Να τραβήσω πάντα τέτοια ωραία βιντεάκια. Σω, τα λέμε. Γεια σας.